Το έχετε φτιάξει. Το έχουμε ετοιμάσει, δεν έχουν μπει τα πράγματα, το έχουμε ετοιμάσει. Έχουν παραγγείλει δηλαδή. Έχουν παραγγείλει. Ωραία, σιγά σιγά ροζ νομίζω, έτσι. Ροζ. Του λέω αφού λέω γιατρέ σίγουρα, κορίτσι, έμα αλλάξει κάτι και αυτά τι κάνουμε. Γιατί τώρα μιλάμε για ροζ τα πιτσαρίστα, θα αλλάξω όλα. Μας έχουν αγχώσει και λίγο, μας λένε διάφοροι φίλοι που μιλάμε ότι και εμάς μας λέγανε κοριτσάκι, λέει μέχρι τον 6ο μήνα έβδομο. Και μετά βγει αγοράκι. Ναι, δεν το συζητάω. Αλλά ξέρεις, είναι ροζ τώρα. Με ροζ δεν πάει το αγοράκι, δεν ξέρω, τόσο μπροστά. Όχι, να το κάνουμε ή ό,τι θέλει βέβαια, μεγαλώσει ό,τι θέλει. Δεν το συζητάω γερό. Θα κάνετε πολιτικό γάμο, δεν κάνω λάθος. Θα κάνουμε πολιτικό τον Ιούνιο. Εντάξει, τώρα έτσι δεν προλαβαίνουμε για θρησκευτικό. Να πάρει και το όνομα το μωράκι, να χαρούμε έτσι και τη στιγμή. Έχετε σκεφτεί τι όνομα θα του δώσετε, κάνω πολύ προσωπική ερώτηση. Με σκεφτεί. Όχι, μην το πεις. Όχι, για πείτε μου, τι είναι αυτά που λέτε. Για πείτε μου, γιατί να μην το πούμε τώρα. Όνομα είναι αυτό, να κοιτάξουμε. Δύο ονόματα. Μελίτα Δήμητρα. Μελίτα Δήμητρα. Δήμητρα είναι η μαμά του. Ναι. Και Μελίτα μας άρεσε πάρα πολύ. Είναι Αγία Μελιτίνη. Μπράβο. Μελιστάλαχτη. Α, το είπαμε. Δεν το έχουμε πει πουθενά σου. Δεν πειράζει. Γερό να είναι. Ωραία. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Το Μελίτα το θέλαμε από την αρχή. Μπράβο. Το Δήμητρα το δώσαμε για τη μαμά. Για τη μαμά. Η οποία εντάξει. Εκείνη τώρα. Και εκείνη το ακούει πρώτη φορά. Δεν ήθελε. Επειδή και η μητέρα μου έχει περάσει διάφορα. Δεν ήθελε να ακούσει το όνομά της. Όχι, δεν ήθελα να ακούσει το όνομά της. Απλά μου είπε ότι επειδή έχει ζήσει δύσκολες καταστάσεις, μου λέει: Μην το πει Δήμητρα, μου λέει. Γιατί έχω ζήσει όλα αυτά που έχω ζήσει με το όνομά μου. Έχει βάρος το όνομα. Ναι, από αυτή την άποψη μου το είπε. Ωστόσο, εγώ επιμένω ότι από τη μητέρα μου πήρα σημαντικά πράγματα. Ναι, μπράβο και στη μάζα, γιατί θέλω να σα πω κάτι. Συμβαίνει. Βέβαια, εγώ θέλω να το πω αυτό. Είμαι υπέρ του να δίνεις τα ονόματα των γονέων σου. Αλλά αυτό είναι δικό μου. Γιατί αφού θα δώσεις ένα όνομα, ας τους να χαρούν. Όχι όμως όταν γίνεται αιμονικά. Δηλαδή πολλές φορές υπάρχουν φάσεις που μαλώνουν. Και τα τσιβάρα και συμπεριφέρεια μεταξύ. Αν δεν δώσεις το όνομα. Τότε δεν θα δίναμε κανένα. Ναι. Είναι σίγουρο. Τότε δεν θα δίναμε κανένα. Δηλαδή αυτό το κάνεις από τη χαρά και από την καρδιά σου. Δεν το έκανε ποτέ. Ναι, είναι η γυναίκα αυτή. Είναι Αγία και αυτό που σου λέει έχει περάσει πάρα πολλά. Μπράβο. Σέβεται τις στιγμές. Τι να σου πω τώρα. Μ' αγαπάνε πάρα πολύ. Μπράβο. Πάρα πολύ. Μπράβο, ρε παιδιά. Παίρνουν περισσότερο τηλέφωνο την Ελένη παρά εμένα. Λογικό είναι αυτό. Ο πατέρας μου λέει ότι ο Τεοκλής είναι ο γαμπρός που κάθε πεθερός θα ήθελε να έχει. Δηλαδή... Εγώ μόλις γνώρισα τους γονείς της Ελένης, συγγνώμη, σε διακόπτω. Όταν γνωρίζεις τους ανθρώπους αυτούς δηλαδή, και όλη την οικογένεια, βλέπεις και το υπόβαθρο από πίσω και καταλαβαίνεις πώς βγήκε αυτός ο άνθρωπος και τι υπάρχει πίσω από όλο αυτό. Ήταν πολύ σημαντικό. Η οικογένεια. Υπέροχοι άνθρωποι.